Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας Πέτρο. Έχουμε τον Γιώργο, τον Κοντογιώργη, τον καθηγητή πανεπιστημίου και εγώ όπως τον λέω τον φιλόσοφο που θα μας εξηγήσει σήμερα, που θα μας πει για το περίγυρο της, του ξεκινήματος της Ελληνικής Επανάστασης. Τι ακριβώς συνέβαινε στις διάφορες χώρες γύρω από την Ανατολική Μεσόγειο εκείνη την περίοδο. Επειδή το 2021 γιορτάζουμε όλη τη χρονιά, ναι, όλη τη χρονιά, δεν είναι μόνο 25 Μαρτίου, είναι όλη χρονιά που γιορτάζουμε εν πάση περιπτώσει στο 200 χρόνια. Και σε καλωσορίζουμε Γιώργο Κοντογιώργη στη Φωνή της Ελλάδος, αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Συζητούσαμε προηγουμένως για το θέμα της, της Τουρκίας, πώς ο Ερντογάν έχει καταφέρει και παίζει σε τόσες σκακέρες. Έχει μια σκακέρα με το Ρώσο και μετά φεύγει, πηγαίνει στη σκακέρα με την Ελλάδα, μετά πηγαίνει στη σκακέρα με την Αμερική, μετά πηγαίνει στη σκακέρα με την, δεν ξέρω και εγώ, με την Ουκρανία, με 1002. Πώς τα καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος? Μετά έχει το εσωτερικό του, τους εσωτερικούς αντιπάλους που πάλι και αυτούς κατορθώνει και τους μαζεύει. Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή από πού αντλεί αυτή την εκπληκτική ικανότητα και δύναμη? Το 1980 είχα δημοσιεύσει ένα κείμενο, εξηγούσα γιατί η Τουρκία σε πολύ λίγο χρόνο θα διεκδικήσει ρόλο μεγάλης περιφερειακής δύναμης. Το 1980 το έχεις πει αυτό, πριν 40 χρόνια. Το 1981. Έχει δημοσιευθεί, δεν είναι? Και σε και επιζητώντας η ίδια, για τους λόγους που εξηγούσα, ρόλο περιφερειακής δύναμης, εάν η Ελλάδα συνέχιζε την πορεία που είχε επιλέξει ιστορικά, θα γινόταν ένα, ας το πούμε, εξαρτημένο κράτος από την Τουρκία. Τότε εισήγαγα για πρώτη φορά τον όρο της φινλανδοποίησης. Μετά τα Ίμια, επειδή η Τουρκία πήρε άλλο δρόμο και η Ελλάδα συνέχισε την κατιούσα, είχα εισαγάγει την έννοια της ημιοποίησης από τα Ίμια. Δηλαδή σε ένα χειρότερο καθεστώς που θα ήταν το καθεστώς της μη χώρας. Ξέρετε, η ερώτησή σας απάντησε. Γιατί έβλεπες ότι η Τουρκία, δεν υπήρχε Ερντογάν τότε στο προσκήνιο? Είναι θέμα Ερντογάν. Προσέξτε λίγο, και ο Ερντογάν άλλαξε σε αυτή την περίοδο που είναι στα πολιτικά πράγματα. Άλλαξε μαζί με την Τουρκία. Το 1922 δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα ασφάλειας εις βάρος της Ελλάδας. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε την αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την ολοκληρώσαμε βοηθώντας τους Τούρκους, ουσιαστικά μέσα από την καταστροφή μας εν τέλει, να δημιουργήσουν ένα κράτος έθνος, ιδιόμορφο αλλά ένα κράτος έθνος. Τους βοηθήσαμε επίσης να έχουν όλη τη Μικρά Ασία και τη Θράκη στα χέρια τους, άρα έναν εσωτερικό ζωτικό χώρο τεράστιο που θα τους επέτρεπε να επανέλθουν στο προσκήνιο με την ανάπτυξη κάποια στιγμή, την οικονομική και άλλη, και να διεκδικήσουν τον αντίστοιχο προς τη στρατηγική θέση και προς την ανάπτυξη που θα είχε αναπόφευκτα κάποια στιγμή ρόλο στα γεωπολιτικά πράγματα της περιοχής. Στη δεκαετία του 80 ότι η Τουρκία παρόλη την αστάθεια την εσωτερική και τα προβλήματά της αναπτύσσονταν δυναμικά. Όταν μια χώρα αναπτύσσεται δυναμικά και έχει και αντίστοιχο βάρος γεωπολιτικό, διεκδικεί και τη διαμόρφωση ενός αντίστοιχου ζωτικού χώρου έξω από τα σύνορά της. Συνέβη, ξέρετε, γιατί έγραψα αυτό το κείμενο τότε. Συνέβη να ανακαλύψω σε βιβλιοθήκη στο Παρίσι, πανεπιστημιακή, μία διδακτορική διατριβή ενός Τούρκου, ονόματι Σακά, που εξηγούσε γιατί το μισό Αιγαίο που συνορεύει με την Τουρκία θα έπρεπε να
είτε να ανήκει στην Τουρκία είτε να είναι ουδέτερο, γιατί πρώτον είναι θέμα αμυντικό για την Τουρκία και δεύτερον για την εκτατική πολιτική που θα αναπτύξει στο μέλλον. Δεν το κρύβαν οι άνθρωποι. Είχα επιχειρήσει επανειλημμένα να το δώσω αυτό και κατάφερα σε έναν μόνο να το δώσω, δεν το έλαβε υπόψη του, αυτό το βιβλίο, και όλοι θεωρούσαν ότι είναι φάνταστες ιστορίες αυτές που δεν θα έρθουν ποτέ. Ήρθαν λοιπόν και ήρθαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να αναμένει κανείς. Η Τουρκία που παρελήφθη από τον Ερντογκάν, ξέρετε, ήταν μια Τουρκία παραπέουσα ακόμη. Και μέσα... Μεγάλη οικονομία κλπ. Τότε. Μέσα λοιπόν σε ελάχιστα χρόνια κατάφερε να την κάνει μια εσωτερικά δυνατή και περιζήτητη οικονομία. Από ένα 220 δισεκατομμύρια έφτασε να έχει κοντά ένα τρισεκατομμύριο μέσα σε 10 χρόνια. Ακριβώς. Τετραπλασίασε το ΑΕΠ της. Δηλαδή αυτό είναι για την Ελλάδα είναι φωτός. Εμείς είχαμε ηγεσίες οι οποίες λαιλατούσαν τη χώρα. Γιατί η Ελλάδα είχε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, την πάσης φύσεως ανάπτυξή της, μεταξύ των οποίων και την υπεροχή της στην οικονομία, που ισοφάριζε και τους συσχετισμούς δύναμης μεταξύ των δύο χωρών. Η χώρα λοιπόν, η ελληνική χώρα, λαιλατήθηκε κυριολεκτικά. Αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μπορεί να το ζητήσει. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι εάν ο πλούτος που εισήχθη ή παρήχθη στην Ελλάδα επενδύονταν παραγωγικά, άρα εάν ακολουθούνταν εθνικές πολιτικές και το κράτος λειτουργούσε σωστά, η Τουρκία, η Ελλάδα θα ήταν μία από τις πλουσιότερες χώρες, τις ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν, αν παρακολουθήσει κανείς τον Ερντογκάν, θα δείτε ότι αλλάζει το περιεχόμενο του τρόπου που αντιλαμβάνεται την Τουρκία και την πολιτική με τον ίδιο τρόπο που η Τουρκία αντιλαμβανόταν τον εαυτό της. Δηλαδή εκείνη την εποχή επιζητούσε τις κουμπαριές με την Ελλάδα, δεν είχε καμία εικόνα γαλάζιας πατρίδας, τουλάχιστον δεν την εξέπεμπε γιατί δεν τον έπαιρνε, και όλη η ιστορία, αν θυμάστε καλά, με εκείνο το περίφημο 8-10, για μεν τους Τούρκους ήταν ζήτημα γενικότερης επιρροής που εκχωρούσε το ΝΑΤΟ, για δε την Ελλάδα είχε περιοριστεί σε αυτό που ήταν το Αιγαίο, δηλαδή αν θα μας δώσουν μερικά τουφέκια οι Αμερικάνοι παραπάνω ή όχι. Δεν είχαν αντιληφθεί οι γείτορες της Ελλάδας ότι το 8-10 ήταν... Το 7-10 εννοείται. Το 7-10, ναι. 7-10. 7-10. Ναι, ναι. Ήταν απόδοση επιρροής στρατηγικής θέσης της Ελλάδας και της Τουρκίας στην νοτιοανατολική πτέρυγα. Η μεν Τουρκία το χρησιμοποιούσε έτσι, η δε Ελλάδα με την εσωστρέφειά της σκεφτόταν μόνο το Αιγαίο. Μα εάν θέλεις να ασκήσεις αμυντική πολιτική στο Αιγαίο, πρέπει να ξέρεις τι θέση κατέχεις στο γενικότερο γεωπολιτικό πλαίσιο της περιοχής, άρα στο πλαίσιο των συμμαχιών σου. Αυτό ήταν άγνωστος τόπος, γιατί βεβαίως οι πολιτικές της Ελλάδας διαμορφώνονταν και εξακολουθούν να διαμορφώνονται εκ των ενόντων, είτε από εθελόδουλους υποτελείς, είτε από δίκην καφενείου, την ώρα του πρωινού καφέ, οπότε κάποια άλλη... Αυτή η εσωστρέφεια που λες Γιώργο, όχι μόνο εσωστρέφεια, η Ελλάδα ήταν η Αθήνα, η επαρχία της Ελλάδος ήταν εξωτερικό για την Αθήνα. Μα και σήμερα είναι. Μια και το λέτε, ακούστε. Είναι πολύ επίκαιρο το ζήτημα των δασικών χαρτών. Α, ναι, 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 τώρα ναι, τεράστιο ναι, πρόβλημα. Ναι. Τώρα τι αναφέρετε, πάμε σε... Άρα το κράτος των Αθηνών... Το κράτος των Αθηνών, μπράβο, είδες. Αθήνα, είδες, τρεις χιλιάδες ιστορία έχει αυτό το κράτος των Αθηνών. Όχι η Αθήνα, το πολιτικό σύστημα. Ναι, ναι, εντάξει, σωστά. Ενσυνειδήτως με διάφορα τερτύπια να μεταβάλει σε αποικία και μάλιστα σε σεληνιακό τοπίο την ελληνική γη. Και προσέξτε, εάν κοιτάξετε εσείς την Κεφαλονιά σας, εγώ τη Λευκάδα και τα νησιά του Αιγαίου αλλά και όλη την Ελλάδα, θα διαπιστώσετε... Έχει ο Δημήτρης τα άγραφα. Θα διαπιστώσετε ότι στα νησιά μας πάνω από το 80%
θεωρείται δάσος. Δηλαδή θεωρείται ελληνιακό τοπίο που δεν δικαιούσε ούτε να το καλλιεργήσεις, ούτε να το κατοικήσεις, ούτε να το αναπτύξεις. Αχ, ξέρεις δε Γιώργο, όλοι έχουμε τις ιστορίες. Δηλαδή όσο κάθομαι και σκέφτομαι αυτά που έχω τραβήξει εγώ ας πούμε στην Κεφαλονιά, λέω καμιά φορά ξέρεις σκέφτομαι, είναι συνέβησαν πράγματι, είναι δυνατό να συνέβησαν, όπως συνέβησαν. Κάτι ιστορίες που έχουμε είναι εξωφρενικές, έτσι δεν είναι? Το έχω κάνει στα γραπτά μου. Προσπαθούσα να το περάσω ως ιδέα ακόμα από την εποχή του Ποτάκη και του είχα φτιάξει και την νομοθετική ρύθμιση ώστε ό,τι ήταν καλλιεργημένο. Σωστά. Πρώτου πολέμου. Το 50, το 60, το 30. Την αγροτική νομοθεσία. Ναι. Να μην μπορεί να θεωρηθεί δάσος. Δάσος, ναι. Ο τόπος. Λοιπόν, αντί να γίνει αυτό, καταγίνονται με το να εξαφανίσουν την Ελλάδα και να λειτουργεί το κράτος των Αθηνών ως επικυρίαρχος επί των Αθηνών και συγχρόνως ως πολυκράτος επί του συνόλου της επικράτειας. Λοιπόν, η Τουρκία, αν παρακολουθήσετε λοιπόν, για να επανέλθουμε σε αυτό, την περίπτωση του κυρίου Ερντογκάν, πρώτα-πρώτα έδειξε ότι έχει πολύ ισχυρό πολιτικό εγκέφαλο, δηλαδή ηγέτη. Ακολούθησε, πρώτον, ανέπτυξε την Τουρκία σε αυτό το βαθμό που το επεσήμανες πριν, αλλά συγχρόνως δημιούργησε και τους όρους μιας στρατηγικής αντίληψης για την Τουρκία. Και αν θέλετε, επειδή ήταν αναπόφευκτο να έρθει αντιμέτωπος με τις υπερδυνάμεις, γιατί ήθελε να καλύψει κενό το οποίο έπρεπε να αφήσουν αυτές οι υπερδυνάμεις για να μπορέσει να λειτουργήσει, έπαιξε μεταξύ τους και διαμόρφωσε όρους μιας de facto κατάστασης που τον έχει μεταβάλει σε συνομιλητή των υπερδυνάμεων με όρους ισότητας. Μπορεί να μην καταλήξει κάπου, πάντως η θέση της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, αλλά και μετά τον Ερντογκάν, δεν θα είναι αυτή που ήταν στη δεκαετία του 90. Θα είναι πάντα... Έχει αλλάξει. Έχει ανέβει επίπεδο. Και εκτατική στο εξωτερικό, διότι μία δύναμη που έχει και τέτοιο δημογραφικό πλεόνασμα και τέτοια ανάπτυξη θέλει να το βγάλει στο εξωτερικό. Ονειρεύεται να μεταβάλει όλες τις χώρες της γύρω περιοχής σε οθωμανικά προτεκτοράτα. Εάν συνεχίσουμε έτσι, ήδη ιδεολογικά υπάρχει ένας πολύ ισχυρός πυρήνας εσωτερικά, κυρίως μεταξύ της διανόησης και της πολιτικής τάξης, που περιφέρονται οριζόντια ανεξαρτήτως κομματικών συσχετισμών στο επίπεδο της εξουσίας ως νομής, οι οποίοι ονειρεύονται τι θα εκχωρήσουν στην Τουρκία δήθεν για να μας αφήσουν ήσυχους, δηλαδή για να συνεχίσουν το καράβι να είναι βυθισμένο αλλά αυτοί να είναι στην κορυφή στο κατάρτι. Δεν τους ενδιαφέρει η χώρα, τους ενδιαφέρει ακόμα και η Οθωμανική θαλπορή, αρκεί να μην αγγίζονται τα προνόμια τους. Υπ' αυτούς τους όρους λοιπόν, όταν προσφέρουμε το τραπέζι για να γευματίσει ο κύριος Ερντογκάν, είναι προφανές ότι θα έρθει να γευματίσει μαζί μας από το δικό μας φαγητό. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ερντογκάν κατάφερε δε τις υπονομεύσεις του εξωτερικού με αυταρχικούς όρους να τους αντιμετωπίσει και να τις αντιμετωπίσει και να έχει εδραιώσει την εξουσία του. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά όποιος και να έρθει στην εξουσία μετά τον Ερντογκάν θα είναι ερντογκανικότερος του Ερντογκάν. Όποιος και να είναι. Και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης που εμφανίζει αυτή την πονηρά ποντιακή γλυκύτητα όταν συνομιλεί με τους Έλληνες, και αυτός την ίδια πολιτική θα ακολουθήσει όπως και οποιοδήποτε άλλος. Μα το λένε πολλοί ότι η αντιπολίτευση είναι 10 φορές χειρότερη από τον Ερντογκάν, αν θα πάρει την εξουσία. Ο Ερντογκάν έκανε το εξής πολύ σπουδαίο. Ενσωμάτωσε στον κεμαλισμό το Ισλάμ.
ο Κεμάλ το καταδίωξε για να εγκαθιδρύσει την κοσμική Τουρκία, την εθνική Τουρκία. Ο Ερντογκάν ήρθε να ενσωματώσει σε αυτή την ιδέα του κεμαλισμού το Ισλάμ. Αυτό κάνει τώρα και επομένως δημιουργεί και όρους εσωτερικής συνοχής διαφορετικού τύπου, αλλά και διαιρέσεων διαφορετικού τύπου. Πάντως η Τουρκία, όπως βλέπετε, επειδή έχει πολιτική επεξεργασμένης στρατηγικής, μπορεί να διαπραγματεύεται ακόμα και να διεξάγει εξωτερικούς πολέμους, να διαπραγματεύεται με τις υπερδυνάμεις. Ταυτόχρονα. Θέλει το τεράστιο, να διαχειρίζεται το τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα που έχει με τις εθνότητες. Ναι. Και με τους αντίθετους και με το κεμαλικό κατεστημένο. Τώρα μπορούμε να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα από το τι έγινε το 1821. Πολύ ωραία η ανάλυση. Εμείς τι μπορεί να περιμένουμε στο μέλλον? Ακούστε, εάν δεν σφυριλατηθεί μια θέληση εθνικής ανεξαρτησίας, άρα διαχείρισης της χώρας με όρους συμφέροντος της χώρας. Ένα. Εάν δεν αναταχθεί δημοκρατικά η χώρα, δημογραφικά, όχι με το να φέρουμε εδώ την Μπούργκα και να δημιουργήσουμε δύο έθνη εχθρικά μεταξύ τους όπως διατείνονται ορισμένοι, αλλά με την ανάταξη του ελληνισμού, της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί να αρχίσουν οι οικογένειες να κάνουν από τέσσερα παιδιά? Ακούστε, έχουμε μία... μια διασπορά τεράστια. Μπράβο. Εξακολουθούμε αυτή τη διασπορά να μην τη θέλουμε, να την εχθρευόμαστε και επομένως να μην ακολουθούμε εθνική πολιτική. Θα μπορούσαμε αυτή τη διασπορά να την αξιοποιήσουμε ακόμα και αν δεν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος το θέλει αυτό? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ισχυρούς πόλους ανάπτυξης της χώρας. Να απελευθερώσουμε τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Να απελευθερώσουμε τη γη των Ελλήνων. Αντί να θέλουμε να τη δημεύσουμε με διάφορα τερτύπια για να τους κάνουμε ακτήμονες. Εάν δεν ανατάξουμε το κράτος επομένως και τις πολιτικές που εκπορεύονται από το πολιτικό σύστημα, δεν έχουμε μέλλον. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και το λέω εγώ που πονάω τον τόπο. Δεν το λέω γιατί το εύχομαι όπως κάποιοι άλλοι, αλλά το λέω επειδή τον πονάω τον τόπο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, έτσι με την ανάλυση αυτή που κάνεις τώρα στην Ελλάδα. Προηγουμένως μιλήσαμε με την πρόεδρο των Ελλήνων του Παρισιού για το ότι... και μου έκανε εντύπωση... Και αυτό το τώρα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί ξέρω τη γνώμη σου γενικώς για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς, για το που έχουμε πει διαφορές Ελλήνων, ξένων κλπ, φεουδαρχία κλπ. Μου έκανε εντύπωση ότι το θέμα των εμβολιασμών στη Γαλλία είναι ένα θέμα που εμένα με παραξένεψε. Δεν υπάρχει συντονισμός. Τη στείλανε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο ότι πρέπει να εμβολιαστεί χωρίς να τη λένε ούτε πώς, ούτε πού, και ψάχνει λέει 5 μέρες πού να πάει να εμβολιαστεί και δεν ξέρει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μου κάνουν μεγάλη εντύπωση και πάντα όταν τα ακούω αυτά σκέφτομαι εσένα που μου έλεγες ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν σε πολύ καλύτερη μοίρα αρκεί δεν το θέλει. Οι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι σε χειρότερη μέρα κατορθώνουν παρόλες τις ελλείψεις τους. Αυτό μου έρχονται στο νου. Θα μπορούσες να μας πεις, γιατί έχεις ζήσει στη Γαλλία πάρα πολύ, θα μπορούσες να μας κάνεις μια έτσι αντιδιαστολή της, γιατί τώρα παρατηρούμε λίγο μη συντονισμό στη Γαλλία. Πρόσεξε λίγο. Η περίπτωση των εμβολιασμών δείχνει ότι το ελληνικό κράτος έχει όλες τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Λειτουργεί άψογα ο εμβολιαστικός τομέας στην Ελλάδα. Η κόρη μου ζει στο Παρίσι. Μου λέει τα... Άρα τα ξέρει από πρώτο χέρι. Βεβαίως. Αλλά όμως προσέξτε, εγώ λαμβάνω μία σύνταξη από τη θητεία μου στη Γαλλία. Όταν ήρθε η στιγμή να συνταξιοδοτηθώ από εδώ, έλαβα ειδοποίηση από τη Γαλλία ότι δικαιούμαι συντάξεως. Σε 1,5 μήνα είχαν
βρει όλα τα στοιχεία μου τα οποία εγώ δεν τα είχα και μου έστειλαν τη σύνταξη και μάλιστα αναδρομικά χωρίς να διεκδικήσω ή να κάνω το παραμικρό. Οι χώρες αυτές δεν είναι ότι έχουν καλύτερο κράτος. Τότε πώς τα εμβόλια μπερδευτήκανε? Έχουν πολιτική ηγεσία πρώτα και στη συνέχεια ελίτ, οι οποίες σκέφτονται και λειτουργούν με όρους δημοσίου συμφέροντος. Μπορεί να έχουν αυτά τα ειδικότερα προβλήματα, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι στην κορυφή υπάρχει ένας εσμός ο οποίος ιδιοποιείται το κράτος και κάνει τις δουλειές του και η χώρα ας πάει παραπέρα. Υπάρχει αυτή η τεράστια διαφορά. Οι δυσλειτουργίες υπάρχουν, η γραφειοκρατία στη Γαλλία είναι υψηλή, αλλά συγχρόνως όμως ο πολίτης εκεί που έχει να ζητήσει αυτό που δικαιούται, δεν χρειάζεται να βάλει μέσον για να το... Δεν χρειάζεται να προσευχηθεί στον Πανάγαθο ή στον βουλευτή για να μπορέσει να κάνει τις δουλειές του. Δεν θα έρθει το κράτος να απαγορεύσει την ιδιοκτησία του κόσμου με διάφορα προσχήματα. Δεν θα δεινοπαθήσει ο επενδυτής για να κάνει την επένδυσή του και μάλιστα να χρειαστεί να πάει στον Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό για να ξελασπώσει την υπόθεση. Δεν δουλεύει το κράτος. Αυτό το κράτος το ελληνικό το οποίο περιγράφεται και το οποίο λίγο πολύ το γνωρίζουμε εμείς, είναι απόρρια του κράτους το οποίο κληρονομήσαμε, το οποίο μετά την Επανάσταση. Σωστό, σωστό και αυτό. Υπάρχουν ορισμένα γνωρίσματα που τα είχαμε δει και τότε και ακόμα παραμένουν. Είναι το κράτος που επευλήθη, που είναι το πανομοιότυπο απολυταρχικό κράτος της Ευρώπης, το οποίο όμως εκεί εξελίχθηκε ως κράτος της εκλόγιμης μοναρχίας, με όρους όμως ταξικού μεν, αλλά δημοσίου συμφέροντος. Στην Ελλάδα δεν είχαμε συνάντηση της κοινωνίας με την πολιτική, με αυτό το κράτος, ούτε θεσμικά βεβαίως, ούτε και ιδεολογικά. Οι ιδεολογίες του φιλελευθερισμού και του σοσιαλισμού δεν λένε τίποτε ακόμη και σήμερα. Και ακόμα και αν τις επικαλούνται, εάν πιάσετε κάποιον στον δρόμο που σας λέει ότι είναι αριστερός και του πείτε τι είναι η αριστερά, θα βρίζει το Μητσοτάκη και αυτό θεωρεί ότι είναι αριστερή πολιτική. Εάν πιάσετε έναν δεξιό, θα βρίζει τον Τσίπρα ή τον Κουτσούμπα ή οποιονδήποτε άλλον. Δεν υπάρχει ιδεολογία που να συνδέεται. Βεβαίως και εκεί έχει αλλάξει πια το πράγμα στην Ευρώπη, διότι αυτές οι ιδεολογίες είναι του 18ου, 19ου και ενός μέρους του 20ου αιώνα. Αλλά όμως το κράτος εξακολουθεί να έχει μια δημόσια λειτουργία, ανεξαρτήτως ότι στην κορυφή μπορεί να υπάρχει και διαφθορά και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα λοιπόν το κράτος αυτό είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας, η οποία είναι υψηλή και διαθέτει πολιτική ατομικότητα. Άμα κάποιος λοιπόν είναι όριμος πολιτικά, εάν τον βάλει κανείς σε ένα θεσμικό ρουχαλάκι των βρεφικών του χρόνων, θα σκίσει το ρουχαλάκι αυτό και βεβαίως δεν θα μπορεί να συμπεριφερθεί και ο ίδιος ανθρώπινα. Αυτή η πραγματικότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν παράγονται πολιτικές δημοσίου συμφέροντος. Δεν υπάρχει κανείς να τραβήξει το μανίκι του πολιτικού να μην κάνει ρουσφέτια, να μην κάνει διαπλοκή, διαφθορά και οτιδήποτε άλλο. Να αναγκαστεί δηλαδή να κάνει τις δουλειές που έχει να κάνει στο κράτος. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Ελλάδα, κατά παράδοση, από τη στιγμή που μπήκαν το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση, ιδίως το ραδιόφωνο που έχει μεγαλύτερη χρονική άνεση, στη ζωή των ανθρώπων, οι συντελεστές του ραδιοφώνου γίνονται οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές μεταξύ του πολίτη που πάσχει και του δημοσίου. Δηλαδή πρέπει να τηλεφωνήσει κανείς στον δημοσιογράφο, να παρέμβει ο δημοσιογράφος στον υπουργό για να λυθεί το πρόβλημά του. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες που θα επιτρέψουν στον πολίτη να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία και να έχει απάντηση.
Δεν του σηκώνει το τηλέφωνο πολλές φορές οι υπηρεσίες. Τηλέφωνο. Εγώ έχω υποβάλει αίτημα για πληροφοριών υπηρεσία που είναι για τον πολίτη προτετραμήνου και το έχω υποβάλει και στον αρμόδιο υπουργό και έχουν γράψει και μένα ο υπουργός και η αρμόδια υπηρεσία που είναι για την προστασία του πολίτη τα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Έχω εγώ και όποιος εγώ δυνατότητα να τους εγκαλέσω. Εάν υποβάλω αντίστοιχο αίτημα στην εισαγγελία για την παράβαση του υπουργού, θα πάει στη Βουλή και θα στη Βουλή δεν έρεται η ασυλία του υπουργού, είναι υπεράνω του νόμου. Εάν απευθυνθώ για τον αρμόδιο γενικό γραμματέα ή υπουργό, θα φάω και ξύλο. Αντιλαμβάνεστε, για να μην πω ότι θα χρειαστεί 20 χρόνια για να βγει δικαστικό, έτσι. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι αυτό το κράτος δεν είναι ότι δεν λειτουργεί, προσέξτε, αποτελεσματικά. Λειτουργεί αποτελεσματικότητα, αλλά για λογαριασμό της κομματοκρατίας. Για τα ιδιωτελή συμφέροντα αυτών που το διαφεντεύουν. Όχι για τον πολίτη. Αυτό το κράτος λοιπόν δεν μπορεί να αναταχθεί για να φτάσει στο σύνολο να δημιουργήσει μια χώρα ανταγωνιστική και ανεξάρτητη απέναντι στην όποια Τουρκία. Κατά την ίδια έννοια που τους βλέπετε πως συνομιλούν με τους ηγέτες τους διαφόρους. Τους φέρανε εδώ για να γιορτάσουν τα 200 χρόνια και από την πρόεδρο, δεν ξέρω, αποφεύγω να εκφραστώ, αλλά εν πάση περιπτώσει από την πρόεδρο μέχρι τον τελευταίο λειτουργούσαν ως παράκλητοι και ευγνώμονες στον ηγεμόνα. Δεν είχαν να πούν τίποτε για αυτή τη χώρα και για αυτό το λαό που πολέμησε για την ανεξαρτησία του. Λειτουργούσαν ως ευεργετικοί. Λοιπόν, δεν είναι αντίληψη πολιτικής. Θέλει την αξιοπρέπειά της. Έχει διακοπές, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Θα μπορούσε όμως, Γιώργο, θα μπορούσε αυτό να υποθεί, ας πούμε, ότι είναι μια που ήταν φιλοξενούμενη εδώ, ήταν καλά λόγια προς αυτούς. Αστειεύεστε. Καλά. Όταν έρχεται ο Κάρολος και δηλώνει ότι οι Έλληνες ελευθερώθηκαν με τον αγώνα και το αίμα τους διότι διαμόρφωσαν τις συνθήκες εκείνες που αναγκάστηκαν οι ηγεμόνες της εποχής να τους κατοχυρώσουν, να τους αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία και έρχεται η πρόεδρος και λέει σας είμαστε ευγνώμονες γιατί μας απελευθερώσατε. Δεν γνωρίζει πώς διαμορφώνεται η διεθνής πολιτική των μικρών και των μεγάλων. Η ναυμαχία του Ναβαρίνου δεν έγινε για λόγους ελεημοσύνης. Ανετράπησαν με την ελληνική επανάσταση οι γεωπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν προηγουμένως και που ήθελαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία να παραμένει ακέραιη και ήθελαν να έχουν έναν πυλώνα ελέγχου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και διεμβόλησης και αυτή ήταν η Ελλάδα της εποχής. Μην είμαστε αφελείς. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε ένα, σαν ας πούμε, ένας πολιορκητικός κρυός για τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάπως έτσι. Δηλαδή τις προϋποθέσεις μιας τεράστιας γεωπολιτικής μεταβολής των πραγμάτων και μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταφέραμε να αναγκάσουμε, να οδηγήσουμε τις δυνάμεις να μας αναγνωρίσουν. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ευγνωμοσύνη για να έρχονται να το δηλώνουν. Όπως την άλλη φορά δήλωναν ότι εμείς επαναστατήσαμε και εμπνευστήκαμε από την Αμερικανική Επανάσταση. Τι μας λένε? Πού τα βρήκαν αυτά? Ποιος τους τα διδάσκει? Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, εάν δεν είχε γίνει η ναυμαχία του Ναβαρίνου, πολλοί θεωρούν ότι λόγω του εμφυλίου εδώ στην Ελλάδα είχε λήξει η Επανάσταση. Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε δεν θα υπήρχε ελληνικό κράτος? Ακούστε λίγο. Έχουμε δύο μεγάλες ήττες στον αγώνα με ελληνική ευθύνη. Η πρώτη ήταν η επανάσταση στη Μολδοβλαχία με τον τρόπο που έγινε. Η δεύτερη ήταν η εμφύλη και η δολοφονία του Καποδίστρια. Χωρίς αμφιβολία όμως, ακόμα και με αυτές τις συνθήκες, το στρατηγικό λάθος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
ήταν να στείλει τον Ιμπραήμ, γιατί μέχρι τότε οι ελάχιστοι ήρωες της Επανάστασης είχαν καταφέρει να κρατάνε το θέμα ανοιχτό και να απαγορεύουν στους Οθωμανούς να κυριαρχήσουν στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Το στρατηγικό σφάλμα ενώπιον αυτής της αδυναμίας λοιπόν του Οθωμανικού καθεστώτος ήταν να φέρουν τον Ιμπραήμ και μάλιστα να θελήσει να εφαρμόσει πολιτική ισλαμοποίησης της Πελοποννήσου. Αδειάσματος δηλαδή του πληθυσμού για γιατί, να... Γιατί ήταν λάθος αυτό? Διότι ήταν αυτό που κινητοποίησε τις δυνάμεις. Δεν ήταν μάλιστα. Να αυτή η ασφαλής κυριαρχία των Οθωμανών στο μαλακό τους υπογάστριο που ήταν η ελληνική Χερσόνησος. Αυτό λοιπόν είναι κεντρικό ζήτημα που χρειάζεται ανάλυση. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και τότε ήτανε, μαζευτήκανε αυτοκίνητα των αδελφών μουσουλμάνων, ας πούμε σε εισαγωγικά. Με την ισλαμοποίηση τελειώσαμε και έρχονται οι άλλοι και λένε δεν θα σας το επιτρέψουμε. Αυτή είναι λοιπόν η διεθνή συγκυρία η οποία επέβαλε την ανεξαρτησία, γιατί αισθάνθηκαν οι δυνάμεις ότι είχαν συμφέρον και όχι γιατί ήρθαν να μας ευεργετήσουν και να είμαστε ευγνώμονες απέναντί. Δηλαδή δεν θέλανε ένα χριστιανικό κράτος, μια χριστιανική Χερσόνησος, άμα θέλετε, να μετατραπεί σε ισλαμική, αυτό ήτανε? Βεβαίως, γιατί τελείωνε η υπόθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ουσιαστικά δηλαδή οι Οθωμανοί θα γινόταν κυρίαρχοι στην Βαλκανική. Μα γιατί μέχρι κυρίαρχη. Τότε οι Οθωμανοί δεν χρησιμοποιούσαν τον εξισλαμισμό. Αντιθέτως, ο Ιμπραήμ θα το έκανε. Τον χρησιμοποιούσαν Εβραίος, αλλά είχε καταφέρει ο Ελληνισμός να έχει μία δύναμη και μία παρουσία η οποία ήταν εξαιρετικά ισχυρή. Πληθυσμιακά ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των Ελλήνων, πληθυσμός των Ελλήνων από ότι στη Μεγάλη Βρετανία. Ωραίο αυτό, Γιώργο, ότι ο Ελληνισμός κατόρθωσε και απέκρουε τις προσπάθειες εξισλαμισμού. Προσέξτε λίγο, ο Ελληνισμός της τουρκοκρατίας φέρνει μαζί του τη δύναμη και την κληρονομιά, το υπόβαθρο του Βυζαντίου. Είναι Βυζαντινός. Άρα έχει όλες τις προϋποθέσεις να έχει μια πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή. Στην περιοχή και στο Οθωμανικό καθεστώς, όπως απεδείχθη. Οι Έλληνες ήταν ένας από τους παράγοντες ισχύος και του δυναμισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο το συνεκτιμούσαν οι μεγάλοι. Δεν ήθελαν αυτό να χαθεί, διότι ήταν και ένας παράγοντας υπονόμευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με αυτό που ήταν δηλαδή παράγον ισχύος και δυναμισμού, υπό άλλες συνθήκες, τις συνθήκες που άρχισαν να διαμορφώνονται δηλαδή με τα επαναστατικά κινήματα, με τις εξεγέρσεις του 18ου και του 19ου αιώνα, αυτή η δύναμη του ελληνισμού ήταν παράγον ελέγχου αποσταθεροποίησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό και ζητούσαν εσωτερικά προνόμια οι δυνάμεις για τον ελληνισμό, για τον κόσμο, τον χριστιανικό κόσμο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να αποσταθεροποιηθεί εσωτερικά, πράγμα που συνέβη. Γι' αυτό και η αποσταθεροποίηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεκινάει με την Ελληνική Επανάσταση και τελειώνει με το 22. Μάλιστα. Αυτό είναι μια άλλη ανάγνωση. Τα βλέπεις συνδεδεμένα έτσι, 100 χρόνια. Βεβαίως. Αλλά είναι τα 100 αυτό χρόνια που αυτό το κράτος το ελλαδικό υπονόμευσε συγχρόνως και τον ελληνισμό και στην ιστορικότητά του, δηλαδή στα θεμέλια του, όσο και στην δύναμη που είχε την εποχή εκείνη. Και ξέρεις Γιώργο, ουσιαστικά το σκέφτηκα με αυτά που λες, ότι από εδώ ξεκίνησε η καταστροφή του ελληνισμού της Μικρασίας, από εδώ τώρα μετά από χρόνια ξεκίνησε πάλι η τουρκική εισβολή στην Κύπρο από ενέργειες δικές μας. Μα όλα σε αυτές οι που έχουν συμβεί στα εξωτερικά μας και τώρα οργανώνονται και για τα εσωτερικά μας έχουν γίνει διάσημος της πολιτικής τάξης των ελίτ των Αθηνών. Ναι, αλλά ήταν οι υπερπατριώτες αυτοί όλοι, έτσι, οι οποίοι θέλαν... Η ρητορική ήταν για να εκτρέπουν τη λογική των ανθρώπων και να τους να ψηφοθυρούν. Η πραγματικότητα μιλάει.
η πραγματικότητα... Το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ξέρετε, έχει σημασία να το συγκρατήσουμε αυτό. Διότι πολλοί αντιτείνουν και λένε, καλά λέει, αυτό το κράτος μας έλαχε, με αυτό θα πορευτούμε. Τι να κάνουμε. Δεν είναι... Με αυτό βεβαίως το κράτος θα πορευτούμε, αλλά πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι άλλο πράγμα το κράτος ως επικράτεια και άλλο πράγμα το πολιτικό σύστημα του κράτους, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, είναι ξένο σώμα προς την ελληνική κοινωνία, την ελληνική επικράτεια. Εμείς δεν μιλάμε για να καταργήσουμε το κράτος ως επικράτεια, δηλαδή την εστία μια στοιχειώδους ύπαρξης και ελευθερίας των Ελλήνων, αλλά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις επιτέλους 200 χρόνια μετά την Επανάσταση, μετά την εγκαθίδρυση της βαβαρικής απολυταρχίας, να εγκαθιδρύσουμε μια σχέση κοινωνίας και πολιτικής που θα έχει αντιστοίχηση, που θα πολιτεύεται δηλαδή το κράτος, το πολιτικό προσωπικό και η ελίτ προς το συμφέρον της κοινωνίας. Γι' αυτήν εκλέγεται. Αυτή τις πολιτικές θα ακολουθήσει. Ούτε επιμέρους ομάδων με το πελατειακό σύστημα, ούτε τους ξένους που μπορεί να κατοικούν σε άλλη χώρα ή που έρχονται εδώ. Δεν είναι αυτό. Η πολιτική πρέπει να έχει αντιστοίχηση με την κοινωνία. Πώς θα υπάρξει αυτή η αντιστοίχηση λοιπόν με την κοινωνική συλλογικότητα? Ένας τρόπος υπάρχει. Το πολιτικό σύστημα, το πολιτικό προσωπικό, η ελίτ να είναι εξαρτημένες από την κοινωνία. Και όχι ανεξαρτήτες. Σωστό. Σωστό. Πάντως θέλω έτσι, επειδή είχα βρει πριν να ξεκινήσω την εκπομπή, κοίταζα κάτι στο λιμάνι της Μασσαλίας, κάτι επιγραφές που υπάρχουν και έχουν τοποθετήσει μια ωραία επιγραφή στο παλιό λιμάνι της Μασσαλίας, Γιώργο, που λέει έτσι πλάκα ωραία, που λέει εδώ περί το έτος 600 π.Χ. αποβιβάστηκαν Έλληνες ναυτικοί προερχόμενοι από τη Φώκια πόλη ελληνική της Μικράς Ασίας. Ίδρυσαν τη Μασσαλία, από όπου μετά έλαμψε ο πολιτισμός σε όλο το δυτικό κόσμο. Ακούστε λέει, τι ωραία που γράφει η πλάκα αυτή της Μασσαλίας. Έχω ζήσει και έχω διδάξει στη Μασσαλία, τα ξέρω αυτά. Όπως και την αρχαία πόλη που είναι εκεί, όπως και το λιμάνι, όπως επίσης... Ναι, αλλά για σκέψω ότι... δηλαδή πώς... αυτά που συζητάμε, λέω, λοιπόν, τι αντιδιαστολή, τι μέρα με τη νύχτα είναι αυτά που συζητάμε τώρα με αυτά που συμβαίνουν τότε. Για να συγκρατήσουμε και κάτι άλλο. Οι Γάλλοι της Μασσαλίας είναι υπερήφανοι για τις αναγωγές, όχι για καταγωγή, αλλά για τις αναγωγές τους στην ελληνική ιστορικότητα και για τις επιρροές από τον ελληνισμό. Οι Έλληνες δικοί μας και ιδίως η ελίτ και πιο ειδικά η πνευματική ελίτ εντρέπεται, εσχύνεται και μισεί οτιδήποτε ελληνικό. Εάν σας δει κάποιος να πείτε τι ωραία είναι αυτή η εκκλησία, τι ωραίος είναι αυτός ο αρχαίος ναός ή αυτό το άγαλμα, θα σας πει εθνικιστή. Οτιδήποτε αναφέρεται στο ιστορικό παρελθόν αυτού του κόσμου το αποεθνοποιούν για να μην το αισθάνεται ο Έλληνας ως δικό του και νιώθει υπερήφανος. Τον θέλουν κοντό, γιατί αν είναι νάνος θα είναι και πελάτης τους. Δεν θέλουν την ελευθερία. Είναι βασικά αντιδραστικοί και γι' αυτό συντάσσονται εναντίον της ελληνικής κοινωνίας που θα έπρεπε να τις είναι ευγνώμονες, γιατί για τους περισσότερους από αυτούς ξέρετε είναι ευεργέτης. Έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μισθοδοτούμενοι μέσω της κομματοκρατίας από την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό τη μισούν. Γιατί οι κηφίνες πάντα μισούν τον ευεργέτη τους, το δέντρο πάνω στο οποίο, από το οποίο τρέφονται. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο χρόνος πιέζει, όπως καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας ευχαριστούμε. Έχουμε... ευχαριστούμε και για τις γνώσεις σου και για το πάθος σου και για τον τρόπο έτσι που τα αναλύεις και που δίνεις έτσι αυτή την. Ευχαριστούμε πάρα πώς πολύ. Να το πω, πώς να το εκφράσω, αυτή την οπτική από στα πράγματα που και για την Ελληνική Επανάσταση και σήμερα και βλέπουμε μια διαχρονικότητα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντογιώργη. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.